Ό,τι θέλετε να ζητήσετε, ποτέ μην το ζητάτε προστακτικά, ερωτηματικά, ενώ ξέρεις ότι μπορεί να το κάνει, μην το επιβάλλεις. Όλοι έχουμε εγωισμό. Παρακλητικά, εδώ βλέπετε ένας Απόστολος Παύλος και λέει παρακλητικά, σας παρακαλώ. Ενώ θα μπορούσα να πει, εγώ είμαι ο υπεύθυνος για εσάς, πνευματικά, θα κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ, λέει. Χρησιμοποιεί την παράκληση στους Θεσσαλονίκες. Πολλές φορές και όλοι. Και εσύ με την παράκληση. Σε παρακαλώ, μπορείς να το κάνεις αυτό. Εξαρτάται και ποια ηλικία είναι. Εξαρτάται ποια ηλικία είναι. Άμα από μωρά τα εμπνεύσεις την υπακοή, δεν θα σου πούνε. Όχι. Έτσι. Έχει καλλιεργηθεί αυτό το αντίθεσο πλέον στις γυναίκες της επιφανίας. Το αντάρτικο. Ναι. Και αυτό βέβαια είναι δαιμονικό. Όπως και το πνεύμα της γνώσης που λέγαμε προηγουμένως, το οποίο γιατί είναι δαιμονικό. Το λέω προς πάλι η Γραφή, γιατί η γνώση λέει φυσί. Φυσί θα πει φουσκώνει, κάνει περήφανο τον άνθρωπο. Γι' αυτό τα παιδιά μας δεν θέλουν να πάνε στις αγροτικές δουλειές που είναι ταπεινές δουλειές. Δεν πάνε να προσκύσουν πρόβατα γιατί το θέλουν ταπεινωτικό. Είναι ευλογημένο το θέμα. Κάτσε εκεί, προσκάσεις τα πρόβατα, προσεύχεσαι, αγιάζεσαι. Ο Δαβίδ τι ήταν, του πάνω δεν ήταν. Μεγάλη άγια. Λοιπόν, γιατί δεν το περνάμε αυτό, γιατί έχουμε καλλιεργήσει το πνεύμα τη γνώση. Η γνώση φυσή, η δε αγάπη, οικοδομή λέει, η αγάπη. Αντί να περάσουμε στα παιδιά τη γνώση, να περάσουμε την αγάπη. Και αγάπη σημαίνει θυσία. Σημαίνει ταπείνωση, γιατί αν αγαπάς τον άλλο θα ταπεινωθείς. Θα του πιείς τα πόδια. Αυτό είναι αγάπη. Έτσι και το στοιχείο αυτό τώρα με τις γυναίκες, ας πούμε, καλλιεργήθηκε το αρμονικό στοιχείο της έπαρσης με το φεμινισμό και όλα αυτά. Τάχα τις καταπιεσμένες οι γυναίκες. Και ότι ήρθαν αυτές τώρα οι σοφραζέτες να μας λυτρώσουν. Καταλάβατε. Η λύτρωση έχει γίνει από τον Χριστό. Ο Χριστός κατήργησε την καταδυνάστευση της γυναίκας με το ουκένια όρσαν και θύλη. Αν αποκαταστάθηκε η γυναίκα στην αξία της, αυτό είναι με τον Χριστό. Αλλά αυτή επειδή είναι αντίχριστη, σου λέει: όχι, δεν έγινε τίποτα με τον Χριστό. Εμείς θα το κάνουμε τώρα. Και το κάνανε και τι κάνανε. Τη γυναίκα τη διέλυσαν. Τη φούσκωσαν τα μυαλά, έτσι, να βγεις κι εσύ στον δρόμο, να βγεις κι εσύ στο επάγγελμα. Και έχει γίνει διαλυθεί η γυναίκα, έτσι, με την εργασία. Με τις φορές, να κάνει καριέρα όπως και ο άντρας, τα ίδια. Μα γυναίκα θα γίνει και μητέρα. Τι θα πρωτοκάνει μετά. Α, όχι, τα παιδιά τα παίρνει το κράτος. Τα παίρνει το κράτος τα παιδιά και τα κάνει αντίχριστα. Και έτσι διαλύονται τα πάντα. Και η οικογένεια διαλύθηκε και τα παιδιά διαλύθηκαν και οι άντρες διαλύθηκαν. Γιατί άμα διαλυθεί η γυναίκα, διαλύεται και ο άντρας μετά. Πίσω από έναν άγιο άντρα κρύβεται μια άγια μητέρα. Γι' αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό το πνεύμα, έτσι, το αντίθεσο. Υπάρχει σύγχρονη γυναίκες. Και φαίνεται και στην έκφραση, έτσι. Νομίζω ότι βλέπεις ούτε άντρες είναι, ούτε γυναίκα είναι. Είναι κάτι νέκτρομα. Ένα άγριο πράγμα. Δαιμονικό πράγμα.